Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια παρουσίαση του Shotcut, ένα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο. Είναι ελεύθερο λογισμικό, ανοιχτού κώδικα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα, δεν έχει κάποιους περιορισμούς. Είναι καλό ακόμα και για πιο απαιτητικούς χρήστες, ενώ παράλληλα παραμένει απλό και φιλικό προς τον αρχάριο χρήστη. Και ένα ακόμα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα, είναι διαθέσιμο για όλες τις πλατφόρμες, για Windows, Mac και Linux. Έχω λοιπόν εδώ ξεκινήσει το λογισμικό, κάτι που θα, θα πρέπει να τονίσω, γιατί έχουμε εδώ διάφορα πλαίσια όπως βλέπετε σε όλο το λογισμικό, έχει πάρα πολλά κουμπιά, τα οποία αυτά τα πλαίσια μπορούμε να τα αφαιρέσουμε ή να τα κάνουμε να βγουν στα παράθυρα. Γενικά λοιπόν, αν στην αρχή, αν χαθούμε κάπως με τη διάταξη, μπορούμε πάντα εδώ στην προβολή να κάνουμε μια επαναφορά, επαναφορά στην προκαθορισμένη διάταξη. Και έτσι λοιπόν να ακολουθήσετε και εσείς το βίντεο. Θα μεγαλώσω λίγο αυτό εδώ το πλαίσιο. Εδώ λοιπόν μπορώ να κάνω ένα νέο project, μια νέα εργασία ή να ανοίξω κάποια από τα πρόσφατα. Εγώ λοιπόν θα δημιουργήσω ένα νέο project, π.χ. παράδειγμα 1, ένα όνομα. Εδώ μου λέει σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτεί, αν θέλω μπορώ να το αλλάξω εγώ αυτό. Το αφήνω λοιπόν στο προκαθορισμένο φάκελο και το πιο σημαντικό πριν ξεκινήσω μια νέα εργασία, ένα νέο project, είναι το View Mode, είναι σε αυτόματο, το οποίο σημαίνει ότι το βίντεο που θα δημιουργήσω θα έχει την ανάλυση ε, θα έχει την ανάλυση του πρώτου βίντεο που θα εισάγω και έτσι είναι αυτό το επιθυμητό όταν δημιουργώ κάποιο βίντεο θέλω να διατηρώ την ανάλυση για τα frames per second τα fps που έχουν το αρχικό βίντεο αν το αφήσω στο αυτόματο και εισάγω δεν εισάγω κάποιο βίντεο αλλά εικόνες τότε θα πάρει την ανάλυση την 1920x1080 στα 25 frames το δευτερόλεπτο. Διαφορετικά μπορώ να ορίσω από πριν εγώ εδώ ποια ακριβώς ανάλυση θέλω να έχει η εργασία μου αλλά να μην σας τρομοκρατήσω παραπάνω γενικά το αφήνουμε στο, αυτόματο είναι τις περισσότερες φορές αυτό που θέλω πατάμε λοιπόν εκκίνηση και στην ουσία μένει εδώ ένα παράθυρο κενό εδώ μπορώ να κάνω προεπισκόπηση των πολυμέσων εδώ αριστερά είναι η λίστα που είναι άδεια. Εδώ μπορώ λοιπόν να σύρω, σέρνοντας από την εμφάνεια εργασία, να σύρω τα διάφορα πολυμέσα, βίντεο, εικόνες και μουσική. Μπορώ όμως με το άνοιγμα αρχείου να ανοίξω για παράδειγμα ένα βίντεο και αρχίζει, βλέπουμε και η προεπισκόπηση του, δεν έχει προστεθεί στη λίστα. Αν θέλω να το βάλω λοιπόν στη λίστα θα πατήσω το κουμπάκι συν. Όταν όμως ανοίγω πολλαπλά αρχεία, ας πούμε ας ανοίξω κάποιες εικόνες. Αυτόματα μπαίνουν στη λίστα. Μπορώ να βάλω φυσικά στη λίστα και Αρχεία ήχου, να δω λοιπόν εδώ μουσική. Yeah. Ας βάλω κάποιο έτσι. Και αστο το βάλω και στη λίστα αυτό λοιπόν. Και αν θέλω να αλλάξω την προβολή, στα με τα κουμπάκια είναι αυτά εδώ, να αλλάξω διαφορετικά. Ή να αφαιρέσω κάποιο από τη λίστα με το συν. Αυτά πάνω κάτω για τη λίστα, εδώ βάζω τα πολυμέσα που θα χρειαστώ και κάνοντας επιλογή, διπλό κλικ μπορώ να κάνω μια προεπισκόπηση τα διάφορα πολυμέσα. Και το επόμενο βήμα είναι να εισάγω τα πολυμέσα εδώ στη γραμμή του χρόνου, σέρνοντας λοιπόν ή με δεξί κλικ μπορώ να πω αν δεν έχει, νομίζω έχει και λειτουργία. Όχι, θα το εισάγω λοιπόν, θα το σύρω εδώ και αυτόματα μετά θα δημιουργήσει ένα κανάλι βίντεο. Βλέπουμε εδώ πέρα V1, είναι το κανάλι, μπορώ να το αλλάξω όνομα θέλω. Να το αποκρύψω, να κόψω τον ήχο του. Δημιουργήθηκε ένα κανάλι βίντεο, μπορώ με την κεφαλή σέρνοντας να πάω μπρος πίσω. Εδώ να κάνω εστίαση ή αυτόματα να πάω ακριβώς να γεμίσει ο χρόνος με το πλάτος εδώ της χρονογραμμής. Να το μικρύνω λίγο λοιπόν και πάνω στη χρονογραμμή προσθέτω τα, τα διάφορα κομμάτια βίντεο ή ακόμα και μια εικόνα αν εισάγω βλέπουμε εδώ θα ας μεγαλώσω το κάνω έτσι μπορώ να τη μετακινήσω αυτόματα βλέπουμε ότι πήρε κάποιο, μια χρονική διάρκεια μπορώ να τη μεγαλώσω αν θέλω εδώ από την άκρη να σύρω κάποιο λόγο δεν με αφήνει θα το κάνω θα το φέρω εδώ αλλά μπορώ να μεγαλώσω από δεξιά και έτσι λοιπόν φτιάχνω τα κομμάτια μου ένα προς ένα στη χρονογραμμή μπορώ φυσικά να προσθέσω και ένα κομμάτι ήχου. Γι' αυτό όμω θα πρέπει να φτιάξω εδώ δεξί κλικ track operations ένα κομμάτι ήχου. ήχου. Το βλέπουμε εδώ κάτω στο α1 και να σύρω εδώ το αρχείο ήχου να το σύρω να πάει ακριβώς στην αρχή και να το βάλω ακριβώς, συγγνώμη για τον ήχο, να το βάλω ακριβώς με το τέλος του βίντεο. Και αφού λοιπόν κάνω την επεξεργασία εδώ στη χρονογραμμή, προσέδοντα τα πολύ μέσα μου, τα διάφορα κανάλια, είναι μετά στο εξαγωγή, θα κάνω την εξαγωγή του, της δουλειά μου σε ένα αρχείο βίντεο, το πιο βασικό εδώ λοιπόν είναι να, να, επιλέξω ένα από τα διάφορα προφίλ βίντεο, δηλαδή συνδυασμό μορφής και κωδικοποίησης. Στη πιο πολλές περιπτώσεις διαλέγουμε το προεπιλεγμένο, αυτό εδώ που θα κάνει ένα βίντεο με μια κωδικο, κωδικοποίηση τύπου YouTube ή αν θέλουμε διαλέγουμε είναι σχεδόν το ίδιο αυτό το ETA264 high profile που θα φτιάξει ένα αρχείο βίντεο με πολύ καλή συμπίεση. Αν θέλουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, έχω επιλέξει το προ... την προεπιλογή. Εδώ στο Advanced βλέπουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά, την κωδικοποίηση του βίντεο, του ήχου και όλα. Τα αφήνω όπως είναι λοιπόν αυτά. Θα πατήσω τώρα εξαγωγή αρχείου θα δώσω ένα όνομα θα αφήσω mp4 όπως είναι θα αποθηκεύσω κάτι δεν έγινε καλά εδώ το ξανακάνω εξαγωγή αρχείου νομίζω είχα ήδη τέτοιο αρχείου ας το κάνω ένα άλλο όνομα θα αποθηκεύσω και θα αρχίσει εδώ δεξιά βλέπουμε ότι γίνεται η, το λεγόμενο rendering, δηλαδή η μετατροπή του αρχείου σε βίντεο. Έχει ήδη τελειώσει, έχει φαριστεί το πράσινο. Αυτό μπορώ λοιπόν με δεξί κλικ να το κάνω προβολή στο φάκελο, να δω πού ακριβώς έγινε. πήγε, σε ποιο φάκελο θέλω να το βρω ή κατευθείαν άνοιγμα να το ανοίξει. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεται η, η εργασία με το shortcut. Σε επόμενα βίντεο θα δείξουμε και άλλες ε, λειτουργίες.